Μια φορά ο πατέρας μου ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να έρθει στο γήπεδο. Εγώ όμως δεν μπορούσα να μην έρθω γιατί ήθελα να δω τι θα κάνει η αγαπημένη μου ομάδα. Πήρα λοιπόν με κάποιους φίλους μου μαζί το δρόμο και ήρθαμε στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, σε μια θύρα που μπαίναν οι αθλητές κάποτε πίσω ακριβώς από αυτήν την εξέδρα. Από εδώ μπαίναν τότε οι ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου. Καθόμαστε στην είσοδο, εγώ με τους δύο φίλους μου, και δεν είχαμε εισιτήριο για να μπούμε μέσα. Εκείνη την ώρα εμφανίζεται ο Τάκης ο Παπουλίδης, η ομάδα του Πανιωνίου, και ήταν αρχηγός ο Τάκης ο Παπουλίδης. Και βλέποντάς με, μου λέει: «Μικρέ», που καθόμουν εκεί και τους έβλεπα, «τι, πού είναι ο μπαμπάς σου?» Λέω: «Ο πατέρας μου είναι άρρωστος και δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Και εγώ θέλω να μπω μέσα και δεν έχω χρήματα». Του άρεσε το θάρρος μου και η αγάπη για τον Πανιώνιο που είχα και μου λέει: «Έλα μαζί μου». Και έτσι μπήκα εγώ μαζί και οι φίλοι μου, αλλά εγώ πήγα μαζί με τον Τάκη τον Παπουλίδη και την αποστολή της ομάδος, γιατί τους θαύμαζα πολύ, στα αποδυτήρια που ήταν σε αυτήν εδώ τη θέση, σε αυτήν την κερκίδα από κάτω, σε ένα γκρεμό χωμάτινο ήταν τότε και ήταν τα παλιά αποδυτήρια της τότε ομάδος. Εκεί κάθισα έξω, περιμένοντας τους ποδοσφαιριστές της ομάδος να βγουν για να αρχίσουν το ζέσταμα και να αρχίσω και εγώ το θαυμασμό μου σε αυτούς. Έχετε βγαίνει ο Τάκης ο Παπουλίδης λοιπόν, έξω με βλέπει, μου λέει: «Μικρέ, εδώ είσαι, δεν πήγες κάπου αλλού?» Λέω: «Όχι», λέω, «γιατί δεν έχω τον πατέρα μου και δεν μπορώ να πάω σε εκείνη τη θέση και κάθομαι και σας βλέπω». Μου λέει: «Ξέρεις μπάλα?» Λέω: «Ναι». Λέει: «Θες να παίξουμε κεφαλιές?» Λέω: «Πολύ ευχαρίστως». Και παίρνει μια μπάλα του Πανιωνίου τότε ο Τάκης και αρχίζουμε και παίζουμε κεφαλιές. Το αποτέλεσμα: κάναμε 65 κεφαλιές χωρίς να πέσει μπάλα κάτω. Και καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί εγώ ήμουν ένας μπόμπυρας τόσος και ο Τάκης ήταν ένας δυσεόρατος της εποχής εκείνης παίκτης. Κάπως έτσι λοιπόν αρχίζει η ιστορία μας. Θα μπορούσε να είναι το σενάριο κάποιας ταινίας. Δεν είναι όμως. Τίτλος όμως θα μπορούσαμε να του βάλουμε. Ίσως το «Ένα αστέρι γεννιέται» να είναι το ζητούμενο, μια που ο ταλαντούχος μπόμπυρας έφτασε να είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων. Κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι αρχίζει η καριέρα του Θώμα Μαύρου. Αν πρέπει να δώσουμε ένα χαρακτηρισμό στη Νέα Σμύρνη, ποδοσφαιρομάνα είναι ίσως ο πλέον κατάλληλος. Εδώ λοιπόν, στον ιστορικό Πανιώνιο, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα λαμπρή καριέρα του ο Θωμάς Μαύρος. Ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα των μεγάλων παικτών που έπαιξαν εδώ ποδόσφαιρο. Ο τότε προπονητής της πρώτης ομάδας του Πανιωνίου, ο κύριος Ντέζο Μπούτζακ, με διέκρινε και αποφάσισε να προπονούμε κατά τη διάρκεια του έτους που έπαιζα με την εφηβική ομάδα, να προπονούμε με την πρώτη ομάδα. Ήταν μεγάλη μου χαρά, μεγάλη διάκριση, γιατί καταλαβαίνετε, ένα παιδί 15 ετών
να προπονείται με την πρώτη ομάδα και να παίζει τα παιχνίδια με την εφηβική είναι ένα τρομερό, όπως λέγανε τότε ο κόσμος, τρομερό ταλέντο θεωρείτο. Πράγματι έτσι έγινε, παρόλο που έφυγε ο κύριος Μπούτζακ, ήρθε ο Άγγλος προπονητής στον Πανιόνιο, τότε μεγάλος προπονητής, ο Τζο Μάλετ, και στο πρωτάθλημα του ΟΠΑΠ που γινότανε, εκείνη το θερινό πρωτάθλημα του ΟΠΑΠ που γινότανε, και εκείνος με διέκρινε, και έτσι σε ηλικία 16 ετών έγινα επαγγελματίας στην πρώτη ομάδα του Πανιωνίου, παίζοντας συγχρόνως με πρόσωπα ενδάλματα για μένα την εποχή εκείνη, όπως ο Γιώργος ο Σκρέκης, ο Στάθης ο Χάιδας και ο Γιώργος ο Δέδες. Η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη και η χαρά μου απερίγραπτη. Πολλά βράδια στο σπίτι δεν μπορούσα να κοιμηθώ, γιατί δεν μπορούσα να χωνέψω, να το πιστέψω μάλλον, ότι παιδάκι όπως ήμουν και έβλεπα το Χάιδα να παίζει ως μασκότ, ξαφνικά είμαστε συμπαίκτες και καταλαβαίνετε το συναισθηματικό μου κόσμο πώς αισθανόταν με την ομάδα του Πανιωνίου. Νεαρός τότε ποδοσφαιριστής, κάνοντας μεταγραφή για τον Πανιόνιο, είχα κάποια ενδάλματα για αυτή την ομάδα που αγωνιζόταν και ήταν κάποια μεγάλα ονόματα τότε του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ο Χάιτας, η αδερφή Τζόγλου, ο Δέδες, και μέσα από αυτά τα ιερά τέρατα του ελληνικού ποδοσφαίρου τότε είχε ξεπεταχθεί και κάποιος πιτσιρικάς ονόματι Θωμάς Μαύρος, ο οποίος είχε κάνει πάταγο στα 17 του χρόνια, σκοράροντας και αφήνοντας, θα έλεγα, τρομερές εντυπώσεις τότε στο ελληνικό πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς. Κατεβαίνοντας και εγώ κάτω στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη που προέρχομαι και έπαιζα σε μια αεραστεχνική ομάδα στον ΠΑΟ Διοικητηρίου, με πολύ ντροπαλότητα θα έλεγα έμπαινα στα αποδυτήρια και κοίταζα πάντα στο πάτωμα, θα έλεγα, από ντροπή, αντικρίζοντας αυτά τα ιερά ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με το Θωμά υπήρξαμε για ένα χρόνο συμπαίκτες στον Πανιόνιο. Ήταν τότε ο καλύτερος Έλληνας νέος παίκτης. Είχε φανταστικά προσόντα για κυνηγός και βέβαια και η εξέλιξή του ήταν και η ανάλογη. Μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα, με χαρακτηριστικό ότι είχε και καλό κεφάλι, δύο πόδια. Αλλά αυτό που έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι ο άνθρωπος δούλευε από τα 17 του χρόνια σε πράγματα τα οποία εμείς δεν ξέραμε και μάλιστα κάποια στιγμή κοροϊδεύαμε και λέγαμε αυτός τώρα ο πιτσιρικάς πηγαίνει στην αίθουσα και κάνει βάρη, δύο ώρες βάρη 17 χρονών, τα οποία τότε για τα βάρη ήταν αντίθετοι πάρα πολλοί γυμναστές και προπονητές. Παρακολουθούσα τα παιχνίδια καθισμένος δίπλα στον πατέρα του, έναν υψηλόσωμο άντρα, ο οποίος ήταν ερωτευμένος, θα έλεγε κανείς, με το παιδί του, και πώς να μην είναι. Ο οποίος ήταν ευτυχισμένος κάθε φορά που ο Θωμάς εσκόραρε και στεναχωρημένος κάθε φορά που πέταγε την μπάλα έξω, γιατί συμβαίνει και αυτό με τους ποδοσφαιριστές. Ακόμη και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, ακόμη και μπροστά σε κενή εστία, υπάρχει περίπτωση να χάσει τον γκολ.
πράγματι έπαιξα από το πρώτο παιχνίδι και έγινα βασικός με μεγάλη αγάπη από τους νεοσμυρνιώτες φιλάθλους και έτσι ήρθε η σειρά της δεύτερης μεγάλης μου επιτυχίας που δεν ήταν άλλη από την ένταξή μου στην εθνική ομάδα σε ηλικία 17,5 ετών αφού βεβαίως σταδιακά έχω περάσει όλες τις εθνικές ομάδες ερασιτεχνών νέων ελπίδων. Οι διακρίσεις ερχόταν η μία μετά την άλλη κατά φοβερά αλματώδη τρόπο και έτσι αφού πρώτα ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός για να με αποκτήσει αλλά αναβάγησε για αγνώστους μέχρι στιγμής λόγους ήρθε η σειρά της ΑΕΚ, της μεγάλης ΑΕΚ του μεγάλου Προέδρου Λουκά Μπάρλου. Το τίμημα ήταν για την εποχή εκείνη πρωτοφανές. Δεν είχε ξαναγίνει αγοροπολισία παίχτου με τόσα χρήματα. Συμφώνησα λοιπόν με τον Πανιόνιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα ακριβώς εκατομμύρια δραχμές και μου δώσαν το δελτίο της μεταγραφής και τον ανέταξα στη δύναμη. Βέβαια, ταλαιπωρήθηκα πολύ, αλλά μετά την ταλαιπωρία ήρθαν και οι χαρές. Μόλις μεγάλωσε λιγάκι, ήρθε εδώ και έβγαινε με την πρώτη ομάδα του Πανιωνίου στο ζέσταμα. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί μεγαλώνοντας και ήταν και ακόμα πιο καλός. Και έγινε ο ποδοσφαιριστής παγκοσμία φήμη, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ήτανε τότε, να πούμε, ήταν ένας μπατηράκος, ήτανε. Ήρθε η μεταγραφή, έκανε στην ΑΕΚ και συνήλθε ο άνθρωπος λιγά, γιατί εδώ ήτανε. Με τον Μπάγεβιτς πάλι στην επίθεση ΑΕΚ, θα αναστατώσει, θα κάνει την άμυνα της του ΠΑΟΚ ανωκάτω και θα δώσει την ευκαιρία στο 81 στο Μαύρο να κάνει το 2-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνος. Πάλι ΑΕΚ εδώ στην επίθεση. Είναι η αφιτηρία του δεύτερου γκολ, μπαλιά του Ραβούση, ένα λάθος από τους Ιουγκοσλάβους, δεύτερο λάθος από τον Ράντοβιτς, στρώθηκε μπάλα στο Μαύρο που με πολύ δύσκολο σε εκτέλεση σουτ έκανε το 2-0 πριν συμπληρωθεί το ημίωρο του αγώνος. Μια μπαλιά του Νικολάου στον Παπαϊωάννου, άφησε ο Μαύρος, έγινε το σουτ, ευνοϊκή κόντρα και μια βολίδα πραγματική του Μαύρου που έκανε το 1-0 στο 11ο μόλις λεπτό. Δεύτερο ημίχρονο τώρα. Αρχίζει εδώ ο Μαύρος μια εντυπωσιακή προσπάθειά του από τη σέντρα, προχωρεί. Προσπαθεί να κάνει το 1-2, κερδίζει την κόντρα από τον αντίπαλό του και με μια νέα βολίδα κάνει το 2-0 στο 65. Ήτανε δύο θαυμάσια σούτ, δύο θαυμάσια γκολ. Ερχόμενος στην ΑΕΚ, συνάντησα μια τελείως διαφορετική κατάσταση από ό,τι στον Πανιόνιο, γιατί η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα, με πολυάριθμο κόσμο, που στην πρώτη μου επίσκεψη στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας, είχε 5.000 φιλάθλους οι οποίοι ζητούσαν από μένα πολλά γκολ και καλή απόδοση για την επίτευξη των στόχων της ΑΕΚ που δεν ήταν παρά μόνο πρωτάθλημα κύπελο και καλή πορεία στο UEFA στο οποίο τότε συμμετείχε. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον μεγάλο τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Λουκά τον Μπάρλο, ο οποίος εκτός από πρόεδρος άριστος ήταν και ένας άνθρωπος με πολύ καλά αισθήματα προς όλους τους ποδοσφαιριστές και βεβαίως και προς το πρόσωπο το δικό μου. Η σχέση μας ήταν πατέρα με γιος. Εγώ τον είχα σαν παιδί μου. Νομίζω ότι η καλύτερη εποχή της ΑΕΚ ήταν με τον Λουκά τον Μπάρλο. Μία μέρα από τις επαφές που είχαμε με τον κύριο Μπάρλο στο γραφείο του, μου κάνει μία ερώτηση ότι τι λες για το Θωμά το Μαύρο, να τον πάρουμε στην ΑΕΚ. Εγώ απόρρισα. Λέω καλά, ο Πανιώνιος μας παροχωρήσει στην ΑΕΚ. Τι σε ενδιαφέρει, μου λέει, κάνει για μας. Του λέω ούτε να το συζητάς. Είναι συζήτηση αυτή. Ο Θωμάς ο Μαύρος ήδη είχε αρχίσει να δείχνει τις δυνατότητές του. Και καταλαβαίνετε τη χαρά μου φεύγοντας από το γραφείο του Λουκά του Μπάρλου ότι παίρνουμε το Θωμά το Μαύρο. Ήδη είχε ξεκινήσει να ανατέλει το αστέρι του Θωμά Μαύρου. Είχε δείξει τα προσόντα του. Ποιος είναι στην ομάδα που βρισκόταν, που ξεκίνησε, που γεννήθηκε. Και θέλησε βέβαια να κάνει μεγαλύτερη καριέρα στην ομάδα τη δική μας. Κάνει τη σέντρα ο Δίντσικος. Ράντονιτς, Μαύρος και γκολ 1-0. Κάνει τη σέντρα.
Κοντράρει μπάλα, Μαύρο στην περιοχή. Προσπαθεί, σουτάρει ο Μαύρος και αποκρούει για μια ακόμα φορά ο Παντέλης σε κόρνερ. Στυλιανόπουλος στο πλάγιο που παραχώρησε ο Λαβάντας. Μαύρος, Στυλιανόπουλος. Κάνει τη σέντρα. Αποκρούει ο Σίγκας. Κεφαλιά από τον Παλί, Μαύρος στην περιοχή, σουτάρει, αποκρούει ανστικτοδός, τα λέγανε με τα πόδια. Ο Παντέλης και στη συνέχεια, καταπληκτικός. Πιάς τώρα φεύγει μόνος του για την αντίπαλο εστία. Πιάς πάντα. Πιάς μαζί με τον Τσιβόγλου, πιάς για τον Μαύρο, η κεφαλιά και είναι γκολ. Προερχόμενος από τον Πανιόνιο, ο Θωμάς Μαύρος αποτέλεσε σημαντικό μέρος μιας παράδοσης μεγάλων επιθετικών παικτών στην ομάδα της ΑΕΚ. Μιας παράδοσης που προεπήρξε του Θωμά Μαύρου, αλλά και συνέχισε μετά από αυτόν. Η ΑΕΚ ήταν μια κατεξοχήν επιθετική ομάδα και τεχνική ομάδα και γι' αυτό έβγαζε και πάρα πολλούς μεγάλους γκολτζίδες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τους πω εγώ για να τους γνωρίζει όλος ο κόσμος. Είναι ο Κώστας Αναστορίδης, Μίμης Παπαγιάννου. Και εγώ, τώρα βλέπουμε τον Ντέμι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο Θωμάς έπαιξε πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ακόμα 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Για να το καταφέρω αυτό, πρέπει να παίξω καλά για τα επόμενα 5-6 χρόνια. Η ΑΕΚ έχει μια παράδοση στους κυνηγούς μεγάλης αποτελεσματικότητας και μεγάλης αξίας. Εγώ, επειδή είμαι παλιός, έχω δει να αγωνίζονται και να δημιουργούν καταπληκτικά πράγματα ποδοσφαιριστές της κλάσεως του Κλεάνθη Μαρόπουλου, ο οποίος στηριζόταν κυρίως στο δυναμισμό του και στο πολύ δυνατό σουτ, και βέβαια εξαιρετικούς τεχνίτες ποδοσφαιριστές, κυνηγούς, όπως τον ανυπέρβλητο, κατά την άποψή μου, Κώστα Νεστορίδη και τον Μίμη Παπαϊωάννου. Σε αυτή τη δεύτερη γενιά, τον Νεστορίδη Παπαϊωάννου, διάδοχος έρχεται ο Θωμάς Μαύρος. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ότι είμαστε πολύ τυχεροί σαν ομάδα, σαν σύλλογος, του οποίου το ποδοσφαιρικό επαγγελματικό τώρα πια τμήμα έχει να επιδείξει αυτή την ολόχρηση αλυσίδα με τους αστραφτερούς κρίκους αρχής γενομένης από τον αθάνατον Ευρωπόντη, λίγο αργότερα τον Μαρόπουλο, αμέσως μετά τον Εστορίδη, τον Μίμη Παπαϊωάννου, τον Θωμά Μαύρο, τον Βασίλη Δημητριάδη και τον Ντέμι Νικολαίδη. Δεν απέφυγε ατεχνιέντος να αναφερθώ στο όνομα του Μπάγεβιτς εκεί μπροστά στα επιθετικά πράγματα. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς πρέπει να είναι αυτή η αλυσίδα. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι αποτέλεσαν αυτούς τους αστραφτερούς κρίκους της ολόχρησης, επαναλαμβάνω, αλυσίδας. Και ο Θωμάς ο Μαύρος, όπως καταλαβαίνετε, δικαιωματικά παίρνει αυτό τον τίτλο του αστραφτερού κομματιού της ολόχρησης αλυσίδας. Amarillo,
Mr. Goal θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και έτσι. Μάλλον όμως ο χαρακτηρισμός αυτός είναι φτωχός για να αποδώσει την παρουσία του Θωμά Μαύρου στα γήπεδα. Το όνομά μου ήταν συνυφασμένο με Goal. Κατά κάποιο τρόπο, Μαύρος θεωρείται Goal. Βεβαίως, πρώτη μου δουλειά μέσα στο γήπεδο όταν έμπαινα με την ομάδα μου ήταν να προσπαθήσω να βάλω όσο περισσότερα γκολ γίνεται για να τη βοηθήσω να κερδίσει το παιχνίδι. Δεν ήταν όμως η μόνη δουλειά αυτή, διότι πάρα πολλά παιχνίδια που έχουν σκοράρει κάποιοι συνάδελφοί μου, κάποιοι συμπαίκτες μου, έχουν γίνει κινήσεις από μένα που έχω τραβήξει αμυντικούς, γιατί φοβόντουσαν ότι εγώ θα τους βάλω το γκολ. Η μπάλα πήγε σε ένα συμπαίκτη μου, ο οποίος ήταν αμαρκάριστος και έβαζε και γκολ. Επίσης, νομίζω ότι ήμουν ομαδικός και δεν κοιτούσα από θέσεις οι οποίες δεν ήταν για γκολ να προσπαθήσω να τις κάνω γκολ, αλλά προτιμούσα να το σιγουρέψω δίνοντας την πάσα σε ένα συμπαίκτη μου ο οποίος ήταν σε καλύτερη θέση. Άρα λοιπόν, ναι, μαύρος σημαίνει γκολ, αλλά μαύρος σημαίνει και ομαδικότητα και κινήσεις οι οποίες βοηθούν την ομάδα για να κερδίσει το παιχνίδι, ασχέτως αν αυτός δεν έβαζε τον γκολ. Μπορώ ανεπιφύλακτα να πω ότι δεν έβγαινε τυχαία πρώτο σκόρερ. Έβγαινε γιατί είχε το μεγάλο χάρισμα της διέστησης του γκολ που το πετύχαινε από απίθανες φάσεις και σε απίθανες στιγμές. Πραγματικά ήταν μεγάλος ο Θωμάς ο Μαύρος και όχι μόνο μεγάλος σαν αντίπαλος, μπορώ να πω μεγάλος και σαν συμπαίκτης, γιατί και στην εθνική ομάδα πολλά χρόνια ήμασταν μαζί. Ήταν σοβαρό άτομο, συνεπής, δεν έδινε το δικαίωμα σε κανέναν και το κυριότερο ήξερε να κρατάει αποστάσεις. Ήταν για μένα από τους καλύτερους, αν όχι καλύτερος επιθετικός παίκτης, με πολλά χαρίσματα. Ήταν πάρα πολύ ευέλικτος, γρήγορος, πολύ ωραίο αριστερό πόδι. Αισθανόταν φοβερά ωραία το χώρο της μεγάλης και μικρής περιοχής, χωρίς φόβο. Έμπαινε στην περιοχή και πιστεύω ότι εκείνη την εποχή, όσο έπαιζε ο Θωμάς Μαύρος, όλοι οι θερματοφύλακες πάντα θα είχαν μεγάλη προσοχή στις κινήσεις του Θωμά Μαύρου. Ήταν κάθε χρόνο ο σκόρερ της ομάδος του. Θέλω να πιστέψω ότι ο Θωμάς ο Μαύρος ήταν ένας παίχτης πολύ δυνατός στις διεκδικήσεις του, προσπαθούσε να βρεθεί πάντα πρώτος μπροστά από τον αντίπαλό του. Ήταν ο παίχτης ο οποίος χρειαζόταν οποιαδήποτε ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό. Χατζόπουλος για τον Εστερχάζη. Για το Μαύρο και η μπάλα στα δίχτυα από το πλασέ του αρχηγού της ΑΕΚ. Μαρκάρεται από τον Ζούμα, ξεφεύγει ο Στάμπαχερ. Κάνει πολύ ωραία σέντρα. Πετάγεται θαυμάσια ο Μαύρος. Άμπαχερ πάλι για την ΑΕΚ. Περνάει την μπάλα ωραία. Μπαλής κοντράρεται με τον Παπαγεωργίου. Κάνει τη σέντρα ο Μπαλής. Κεφαλιά από τον Μαύρο. Νέα κεφαλιά από τον Σάλπεκ. Νέα κεφαλιά από τον Μαύρο. Και ένα καταπληκτικό στην κυριολεξία γκολ. Μπαλής για την ΑΕΚ που μεταβιβάζει στο Μαύρο. Φεύγει μόνος του ο Μαύρος. Καταδιωκόμενος από τον Λουκά. Μαύρος μπαίνει στην περιοχή. Βγαίνει ο Μπουμπάκης. Κερδίζει την μπάλα ο Μαύρος και κάνει πανηγυρικά το 2-0. Ο Θωμάς Μαύρος έπαιζε ένα ποδόσφαιρο πολύ μοντέρνο για εκείνη την εποχή, δηλαδή ένα ποδόσφαιρο που το παίζουν σήμερα, εκκινήτο στο όριο του offside. Δηλαδή, ελάχιστα πιο μπροστά να προχωρούσε, θα έβγαινε offside. Δεν προχωρούσε όμως πιο μπροστά. Τον εκάλυπταν πάντα οι κυνηγοί, οι αμυντικοί. Και είχε ένα φοβερό ξεπέταγμα. Αυτό το ξεπέταγμα του επέτρεπε να βάζει γκολ. Και βέβαια σούταρε με τρόπο καταπληκτικό και δυνατό σου του είχε και κεφαλιά. Όχι βέβαια σαν τον Παπαϊωάννου, αλλά είχε και κεφαλιά. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά ήταν μια ολόκληρη ομάδα. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής σκόρερ. Δηλαδή μόνο σκόρερ. Δηλαδή ήταν μπροστά. Και νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος, γι' αυτό άλλωστε έχει σπάσει και το ρεκόρ το δικό μου στα πρωταθλήματα όλων των εποχών και είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Ελλάδος. Στο γήπεδο ήταν ένας ηγέτης, ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν ήθελε να χάνει με τίποτα.
Και βέβαια σε κάθε δύσκολη στιγμή που περνάγαμε όλοι, αυτός ήταν ο οποίος έδινε πρώτος το σύνθημα για να ξεκινήσει μια ανάκαμψη της ομάδος για την νίκη. Ο Θωμάς ο Μαύρος ήταν ένας, θα έλεγα, από τους μεγαλύτερους γκολτζίδες που έβγαλε τα ελληνικά γήπεδα. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές που είχαμε έρθει αντίπαλοι, θα έλεγα ότι μας είχε κάψει με την ποδοσφαιρική έννοια. Επαγγελματίας σοβαρός, αγαπούσε αυτό που έκανε και πιστεύω ότι ήταν ο άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τον γκολ, γι' αυτό και ήταν από τους μεγαλύτερους γκολτζίδες που έβγαλε η Ελλάδα. Είναι ο καλύτερος σκόρερ που έχω παρακολουθήσει, με αυτόν έχω μεγαλώσει, ήταν το ίδαλμά μου και είναι και ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος που, επειδή το γνωρίζω προσωπικά, έχω πολύ καλή άποψη για το πρόσωπό του. Το πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Γιώργο Αμλή. Γιώργο Αμλή εδώ. Στη σέντρα που θα κάνει, θα γυριστεί κεφαλιά του Βλάχου από πολύ κοντά. Είναι το γκολ από τον Μαύρο. Για τον Δίντσικο και πάλι για τον Νικολούδη. Δίντσικος εδώ. Δίντσικος μέσα στην περιοχή και η κεφαλιά του Μαύρο από πολύ κοντά. Είναι το 2-0. Ο Κούις παίρνει την πολύ φορά, τη μεγάλη φορά θα λέγαμε. Πρέπει να γίνει κομπίνα, τελικά το κάνει το σούτο Μαύρος. Είναι 1-0. Πέμπτο ακριβώς λεπτό και ο Θωμάς Μαύρος με το φάουλ αυτό ανοίγει το σκορ. Δίντσικος. Ο Μαύρος μπαίνει απειλητικά στην περιοχή του Ολυμπιακού και γκολ. Ορφανός Περσίας Νικολούδης. Γίνεται το λάθος από τον Νικολούδη, μπάλα στο Δίντσικο που τον παρακολουθεί ο Βαμβακούλας, το Μαύρο και ο Μαύρος με δεξιό σου στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για να κάνει έτσι στο 11ο λεπτό το ΑΕΚ Ολυμπιακός. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Δεν έχουν άδικο αυτοί που ισχυρίζονται πως ο καλός επιθετικός είναι ευτυχία για τους συμπαίκτες του και πονοκέφαλος για τους αντιπάλους. Κανόνας που στο Θωμά Μαύρο έβρισκε την επιβεβαίωσή του σε κάθε αγώνα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην προσπάθειά μου βέβαια για να βάζω γκολ υπέρ της ομάδας μου σε κάθε παιχνίδι, σίγουρα υπήρχαν και αντίπαλοι οι οποίοι με φύλαγαν και εγώ τους σεβόμουν, αλλά σε καμία περίπτωση βέβαια δεν τους φοβόμουν. Ο μόνος προβληματισμός μου ήταν μόνο με τον ίδιο με τον εαυτό, γιατί έπρεπε σε κάθε παιχνίδι να είχα το ίδιο πάθος, να ήμουν το ίδιο καλά και ορεξάτος για να μπορέσω να πετύχω το σκοπό μου, που ήταν το γκολ. Ο Μαύρος έβαζε πάρα πολλά γκολ σε κάθε σεζόν και ήταν ο φόβος και ο τρόμος των αντίπαλων τερματοφυλάκων. Γι' αυτό και επέζησε μέχρι τις μέρες μας ένα σύνθημα, μια κραυγή που λέγανε οι αγκτήδες στη Φιλαδέλφεια, ποιος, ο Μαύρος ο Θεός. Όταν ήμασταν αντίπαλοι και τον αντιμετώπιζα στο γήπεδο, όλη η εβδομάδα ήταν ένας πονοκέφαλος για το πώς θα μπορέσω να τον αντιμετωπίσω και πώς θα ενεργήσω στις όποιες δύσκολες καταστάσεις θα έφερνε την ομάδα μου. Είχε κάτι όμως φοβερό, εγώ το παρομοίαζα με τον Γκέρντ Μίλερ, τον γερμανό σέντερφορ, το οποίο ήταν η αίσθηση της περιοχής, η αίσθηση του γκολ. Πολλές φορές με την πρώτη, με μία εκεί που δεν περίμενες, πλάσαρε. Εγώ με μεγάλο σεβασμό μιλάω και αυτή τη στιγμή για την αξία, για το χαρακτήρα, για το ήθος του Θωμά Μαύρου. Το συγκρίνω με δύο μεγάλους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης, τον Ρουμενίκε της Γερμανίας και της Μπάγερ Μονάχου και ίσως και με τον Γκίγκαν της Αγγλίας. Απλά η διαφορά με αυτούς τους δύο μεγάλους πραγματικά ξένους παίκτες που τους αντιμετώπισα ήταν ότι γεννήθηκαν σε δύο χώρες, στην Αγγλία και την Γερμανία, περισσότερο ποδοσφαιρικά προηγμένες και είχαν μεγαλύτερη προβολή. Σε τίποτε ο Θωμάς, κατά τη γνώμη μου, δεν υπολοιπόταν από αυτούς τους δύο μεγάλους παίκτες. Θα μπορούσε να παίξει σε πολύ μεγάλες ομάδες. Μυριζόταν τον γκολ, ήταν δύσκολος μέσα στην περιοχή, είχε εκρηκτικότητα και κινητικότητα τρομερή. Άλλωστε φαίνεται από τα πολλά γκολ τα οποία έχει πετύχει. Ήταν πολύ γρήγορος, είχε φοβερή εκκίνηση και σαν αντίπαλο που τον είχα ήταν ένας από τους πιο δύσκολους center for
επιθετικούς που είχα γνωρίσει. Βέβαια και σαν προσωπικό αντίπαλο που τον είχα σε πάρα πολλούς αγώνες, έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος και πάντα προσπαθούσα δηλαδή να μην αποφεύγει το μάτι μου, να μην φεύγει πίσω από την πλάτη μου. Διότι είχε τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία τον διέκριναν την πονηριά, το να παραπλανεί και να βρίσκεται πρώτος στην μπάλα. Επιτυχίες και διακρίσεις είχε πολλές ο Θωμάς Μαύρος στην καριέρα του, και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Όμως ξεχωριστή θέση στο βιογραφικό του, αλλά και στις καριές των φίλων της ΑΕΚ, είχε μεγάλη πορεία στο κύπελλο UEFA το 1976. Αξέχαστη θα μου μείνει η χρονιά του κυπέλλου UEFA, διότι ήταν και η πρώτη μου χρονιά αγωνιστική στην ΑΕΚ. Και καταλαβαίνετε με αυτή τη μεγάλη πορεία που είχαμε, πόση χαρά και περηφάνεια ένιωσα που συμμετείχα κι εγώ σε αυτή την αξέχαστη πορεία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή μας τότε στην Ευρώπη, αλλά όλα τα παιδιά και όλο το επιτελείο από διοίκηση, προπονητές και παίκτες ήταν ενωμένο και πιστεύανε σε μια καλή πορεία και όπου βγει. Πράγματι αυτή η σκέψη μας δικαίωσε και φτάσαμε ένα σκαλοπάτι πριν από τον τελικό, στον οποίο αν είχαμε λίγο τύχη, μια καλύτερη κλήρωση αντί της Γιουβέντους, παίζαμε με την Μπιλμπάο, νομίζω ότι μπορούσαμε να είμαστε εμείς στον τελικό. Παρ' όλα αυτά, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πάρα πολύ τιμημένοι, κάναμε περήφανοι σε όλους τους Έλληνες και όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ και νομίζω ότι δίκαια περάσαμε στην ιστορία. 76-77 στην Ευρώπη, όπου εκεί γινόντουσαν τα μεγάλα παιχνίδια με την Δυναμό Μόσχας, με την Ντέρμπι Κάουτι, Κουίς Παρέτζερ, Ερυθρό Αστέρα από Ιουγκοσλαβίας. Ο Θωμάς ο Μαύρος δικαίωσε το όνομά του και τις φιλοδοξίες μας να τον πάρουμε στην ΑΕΚ. Έχει σκοράρει αρκετές φορές τα μεγάλα παιχνίδια. Ένα χαρακτηριστικό του Θωμά ήταν ότι την ημέρα του αγώνα συνήθως ήταν αμίλητος, δεν μιλούσε, σκεπτότανε, είχε αυτό το άγχος του ποδοσφαιριστή που έχουν πάντα οι ποδοσφαιριστές και φτάσαμε στο περιβόητο παιχνίδι του Σπαρέτζερ, εκείνο το περιβόητο 3-0 στην Αγγλία, 3-3 εδώ και φτάσαμε στα πέναλτι. Σε αυτό το παιχνίδι ο Θωμάς έβαλε 2 γκολ, τα 2 πρώτα γκολ και το τρίτο είχα βάλει εγώ με κεφαλιά 7 λεπτά πρώτης λήξεως, φτάσαμε στην παράτα και συνεχεία στα πέναλτι
Τη γνωρίζουμε την πορεία αυτή τη ΑΕΚ. Το πρώτο φυσικά τέρμα, μια παλιά του Νικολάου στον Παπαϊωάννου, άφησε ο Μαύρος. Έγινε το σούτ, ευνοϊκή κόντρα και μια βολίδα πραγματική του Μαύρου που έκανε το 1-0 στο 11ο μόλις λεπτό. Πανηγυρίζει ο Μαύρος εδώ, δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Είναι η αρχή του θριάμβου. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Το σούτ του Παπαϊωάννου κοντράρει σε κάτι πόδια, στρώνεται στο Μαύρο και κατευθείαν στο σίδερο του Πάρκος. Δεύτερο ημίχρονο τώρα. Αρχίζει εδώ ο Μαύρος με εντυπωσιακή προσπάθειά του από τη σέντρα. Προχωρεί. Προσπαθεί να κάνει το 1-2, κερδίζει την κόντρα από τον αντίπαλό του και με μια νέα βολίδα κάνει το 2-0 στο 65. Ήτανε δύο θαυμάσια σούτ, δύο θαυμάσια γκολ που επισφραγίστηκαν λίγο αργότερα και με ένα επίσης θαυμάσιο γκολ του Παπαϊωάννου. Ξαναβλέπουμε το δεύτερο τέρμα. Πήγε να κάνει το 1-2 ο Μαύρος, αλλά μπλέχθηκε με τον Εγκλέζο, ξαναπήρε την μπάλα. Άθελα του Εγκλέζος συνήργησε στο να γίνει αυτό το 1-2. Δοκάρι και μέσα, έγινε το 2-0. Λένε πως τα είδωλα και τα αστέρια στον αθλητισμό δεν γίνονται, γεννιούνται. Και ο Θωμάς Μαύρος ήταν ένας από εκείνους τους λίγους, τους εκλεκτούς, που αγαπήθηκαν από τους φίλους και προσέχθηκαν από τους αντιπάλους. Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, αυτοί που ο κόσμος τους λέει superstar, συνήθως γίνονται και είδωλα στον κόσμο, στο φιλάθλο κόσμο της Ελλάδος και γενικότερα. Αυτό δημιουργείται γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από ανθρώπους, είδωλα, είτε είναι στον αθλητικό χώρο, είτε στον πολιτικό, είτε δεν ξέρω που αλλού. Εκείνο που έχω να πω όμως εγώ για τους παίκτες είδωλα, είναι ότι ναι μεν γεννιούνται, έχουν έμφυτο το ταλέντο που λέμε για να γίνουν superstar και είδωλα, αλλά χωρίς προσπάθεια, πάρα πολύ δύσκολο θα πραγματοποιήσουν αυτό που ο κόσμος θέλει από αυτούς και ήδη προσωπικά από τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι γεννιούνται, αλλά και χωρίς μυαλό μπορούν να χαθούν και να μην γίνουν. Ο συνδυασμός της επιτυχίας είναι να αγαπώ αυτό που κάνω, να θέλω να γίνω σε αυτό που κάνω, αλλά και να προσπαθήσω πάρα πολύ πάνω σε αυτό που κάνω. Με αυτόν μεγάλωσα, αυτόν είχα πρότυπο, ήμουνα και ΑΕΚτσής, έπαιζε και στην ΑΕΚ. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να δω εκείνη την εποχή. Αγαπήθηκε ο Θωμάς ο Μαύρος. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτή η αγάπη θα γίνεται ακόμη πιο έντονη, ακόμη πιο φανερή. Τώρα τελευταία μάλιστα που έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο της μόδας στη Νέα Φιλαδέλφεια να θυμόμαστε ρυθμικά τα ονόματα των παλιών παιχτών της ΑΕΚ, ακούστηκε και το όνομα του Θωμά Μαύρου. Τι άλλο να πω για το Θωμά Μαύρο. Αγαπήθηκε, δεν μισήθηκε. Αγαπήθηκε και δεν μας απογοήτευσε ακόμη και όταν απέφευγε τις σκληρές και δυνατές προετοιμασίες. Αγαπήθηκε. Ήταν η κερκίδα πολύ παθιασμένη μαζί του. Υπήρχε τότε το σύνθημα ποιος ο Μαύρος ο Θεός. Δυνατά, 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 σ' ένα
Λένε πως το σημείο εκκίνησης είναι ταυτόχρονα και σημείο τερματισμού. Για τον Θωμά Μαύρο, λοιπόν, σημείο αναφοράς στη ζωή του αλλά και στην καριέρα του είναι ο Πανιώνιος. Σε μια λαμπρή καριέρα όπου το συνέστημα έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Φτάσαμε λοιπόν στο έτος 1986. Μια μαύρη χρονιά για την ποδοσφαιρική μου καριέρα. Διότι ήταν η στιγμή, ή μάλλον καλύτερα ο διωγμός μου από την ΑΕΚ, από έναν πρόεδρο και από έναν προπονητή, τους οποίους είχα βοηθήσει και οι οποίοι θεώρησαν ότι εγώ δεν έχω πλέον θέση στην ομάδα της ΑΕΚ και δεν είμαι παλιός μεγάλος μαύρος. Πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ άδικο για όλους τους ΑΕΚτζήτες και για μένα. Και αυτό βεβαίως φάνηκε στο απότερο μέλλον. Πού αλλού μπορούσα να πάω εκτός από, από την ομάδα της Νέας Μήνης στον Πανιόνιο, την ομάδα που με πήρε από τα παιδικά μου χρόνια και με αγκάλιασε και με έκανε να διακριθώ και να πάω στην μεγάλη ομάδα της εποχής εκείνης, στην ΑΕΚ. Μαύρος, σε πολύ καλή θέση, το σουτ και είναι το 2-0. Πολύ ωραία σέντρα, καινή αιστεία και είναι το 3-0 με τον Θωμά το Μαύρο. Και ο Πανιώνιος πάλι στο προσκήνιο με τον Αποσπόρη αυτή τη φορά. Γυρίζει την μπάλα ο Μαύρος στην κεφαλιά, πέφτει ο Γρηγοριάδης, στα δίχτυα το όμως η μπάλα. Τραβάνης μπαλιά ωραία για τον Μαύρο, Μαύρος απευθείας και έχουμε ένα εντυπωσιακό γκολ. Αντάξιο της αξίας του Θωμά Μαύρου. Ο μεγάλος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Ρότσα, έδινε το τελευταίο του παιχνίδι, αποχαιρετιστήριο παιχνίδι στον κόσμο του Παναθηναϊκού και γενικότερα στους Έλληνες φιλάθλους. Με πήρε και με ένα τηλέφωνο και μου ζήτησε να συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ είμαι συνηθισμένος και ήθελα βέβαια σίγουρα να βοηθήσω την προσπάθεια και να αποδοθεί μεγάλη τιμή στο Ρότσα. Αλλά ήμουν συνηθισμένος να παίζω όταν είμαι προπονημένος. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν καλοκαίρι, είχαμε διακοπές. Και αυτό ευγενικά του είπα αν μπορούσα να μην πάω, γιατί ήμουν προπόνητος και αμέσως προπόνητος μπορώ να σου σου βγει οτιδήποτε σε ένα αγώνα, όσο και φιλικό να είναι. Η πίεση από την πλευρά του ήταν μεγάλη και υπέκυψα, γιατί αγαπώ όλα τα παιδιά που έχουν παίξει ποδόσφαιρο και ξέρω ότι έχουν περάσει μες στα γήπεδα και θέλω να συμμετέχω στις πιο όμορφες στιγμές τους. Έτσι και έγινε και πήγα και έπαιξα. Αλλά μια φάση που δεν την έκανε βεβαίως με πρόθεση ο τερματοφύλακας της ομάδας τότε του Παναθηναϊκού Αμπαδιωτάκης, μια άστοχη έξοδο και ένα πέσιμο πάνω στο γόνατό μου, μου διέλυσε ότι είχε απομείνει από μια προηγούμενη σύγκρουση που είχα στην ΑΕΚ με τον Νίκο Τομπιά. Οι προσπάθειες που έκανα ήταν μεγάλες για να μπορέσω να επανέλθω, αλλά δυστυχώς δεν καρποφόρησαν. Έτσι ήρθε η μεγάλη απόφαση να σταματήσω το ποδόσφαιρο και βεβαίως να φύγω από τον Πανιόνιο. Τέλος εκπομπής, όχι όμως και τέλος εποχής για το Θωμά Μαύρο. Το Θωμά που αγαπήθηκε και αρκετά χρόνια μετά την απόσυρσή του δεν λησμονήθηκε. Ήταν ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Μαύρος. Μακάρι να βγουν και άλλοι σαν και αυτόν. Θα βοηθήσουν πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν είμαστε συγγενείς, δεν είμαστε φίλοι κάθε μέρα. Όμως εκτιμάει ο ένας τον άλλον. Εγώ τον εκτιμώ και σαν παίκτη και σαν άνθρωπο. Δεν είχαμε ποτέ την παραμικρή αντιπάθεια ή αντίθεση ή σε συζητήσεις. Ήταν πάντα λογικός. Παίξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Η εποχή μας ήταν πάρα πολύ καλά και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Αυτός είναι ο Θωμάς ο Μαύρος. Και Θωμά, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου και να σε βλέπουμε και πιο τακτικά στη Φιλαδελφία. Να είναι καλά και να ασχοληθεί περισσότερο με το ποδόσφαιρο. Take my way, that's the highway, that's the bed. I get
wine.